Κυρία Μπούνια, καθώς τα μουσεία διεθνώς αντιμετωπίζουν μια νέα πραγματικότητα, όπως είπαμε και στη συζήτηση που έγινε, γίνεται όλο και περισσότερο προφανές ότι φορέας και προσωπικό απαιτείται να συνεργαστούν στενά ώστε να αναπτυχθούν προγράμματα που θα διατηρήσουν την ακεραιότητα των συλλογών και της εκθεσιακής δραστηριότητας, θα δεσμεύσουν τις υποστηρικτικές δυνάμεις της κοινωνίας και θα δημιουργήσουν έσοδα, αναγκαία. Δίνοντας μια ακόμη παράμετρο, οι άνθρωποι των μουσείων καλούνται να ανταποκριθούν στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις των φορέων τους, οι οποίες διαρκώς μεταβάλλονται και να γίνουν συνοδοιπόροι στην καινοτομία και τον πειραματισμό. Εσείς πιστεύετε ότι για να κρατήσουν αυτόν τον ενεργό και καθοριστικό ρόλο, οι επαγγελματίες των μουσείων χρειάζονται κάποιες νέες δομές υποστήριξης και προώθησης μέσα από τη δημιουργία δυνατοτήτων δικτύωσης, συνεργασίας, επαγγελματικής εξέλιξης και κυρίως περαιτέρω κατάρτισης, επιμόρφωσης, επανεκπαίδευσης νέων προτύπων, δεξιότητων, καινούργιων και ειδικοτήτων που θα πρέπει να δημιουργήσουμε? Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι χρειάζονται τρία πράγματα. Και τα τρία πράγματα που αναφέρατε λίγο πολύ, απλώς θα τα κάνω λίγο πιο συγκεκριμένα. Πιστεύω ότι χρειάζεται προφανώς εκπαίδευση. Χρειάζονται καινούργια μεταπτυχιακά προγράμματα, χρειάζονται σεμινάρια, χρειάζονται προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εξειδίκευσης και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, χρειάζονται οι ίδιοι πολιτιστικοί οργανισμοί να φροντίσουν για την εξέλιξη του προσωπικού τους και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και νέων γνώσεων στο προσωπικό τους, με την εσωτερική τους, το on-the-job training, με την εσωτερική τους δηλαδή φροντίδα, με τη διοργάνωση ενδεχομένως από τους ίδιους τους οργανισμούς, με βάση τις δικές τους ανάγκες, ειδικών σύντομων προγραμμάτων κατάρτισης. Σε ένα επόμενο επίπεδο, θεωρώ ότι χρειάζεται να δραστηριοποιηθούν όλες οι ομάδες και όλες οι ενώσεις online και offline, όλες οι κοινότητες online και offline, των επαγγελματιών των πολιτιστικών φορέων, μουσείων και όχι μόνο, αφενός για τη δημιουργία peer-to-peer δικτύων, είτε αυτά είναι online είτε όπως είπα είναι offline, και αφετέρου για την ενίσχυση δομών που υπάρχουν ήδη, αλλά χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση, όπως είναι παραδείγματος χάρη το ICOM ή άλλου είδους τέτοιες ενώσεις. Θεωρώ ότι ο συνδυασμός αυτών των τριών παραμέτρων θα κρατήσει το προσωπικό των πολιτιστικών οργανισμών δυναμικό και δραστήριο, με επικαιροποιημένες γνώσεις και κυρίως με ένα δίκτυο το οποίο θα τους επιτρέπει, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν αυτές οι γνώσεις, να υπάρχει υποστήριξη με την οποία θα τις αποκτήσουν. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή μπορούμε να διακρίνουμε διαφορετικές ταχύτητες του ιδιωτικού από το δημόσιο τομέα στο χώρο του πολιτισμού και μπορούμε να συμβαδίσουμε απολύτως με τα διεθνή πρότυπα και τις εξελίξεις που έχουμε από εκεί? Εγώ θεωρώ ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά μουσεία, πάρα πολλούς οργανισμούς, αλλά δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία ούτε ως προς τις δομές τους. Στην πραγματικότητα, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτιστικών φορέων έχουν άμεση σχέση με το κράτος, με την πολιτεία και ούτω καθεξής. Αυτοί οι οργανισμοί που δεν έχουν σχέση με το κράτος έχουν σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι και αυτή μια μορφή κράτους, και αυτό που απομένει δεν είναι αρκετά μεγάλο για να μας δώσει δείγμα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά για τον πολιτισμό. Το κράτος εξακολουθεί να προστατεύει και θα πρέπει να προστατεύει τον πολιτισμό. Θα πρέπει να λειτουργήσει όμως με μεγαλύτερη ευελιξία, η οποία θα έχει πολλαπλά αποτελέσματα, θετικά αποτελέσματα, όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά και για τον τρόπο συνολικά με τον οποίο στέκεται ο πολιτιστικός φορέας απέναντι στην κοινωνία. Δεν λέω ότι το κράτος θα πρέπει να αποχωρήσει σε καμία περίπτωση. Λέω ότι θα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο. Πιο ευέλικτος προς τις δομές, πιο ευέλικτος προς τις δυνατότητες που δίνει στους φορείς να αναπτυχθούν. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να το κάνει γρήγορα, γιατί οι εξελίξεις είναι διεθνώς ραγδαίες και θα πρέπει να παρακολουθήσουμε αυτές τις εξελίξεις. Δεν έχουμε περιθώριο πλέον να μην τις παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.